Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. 25 Νοεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Βία στο σπίτι, βία στον εργασιακό χώρο, βία και μέσω της τηλεόρασης. Όμως η δολιότερη μορφή της βίας κατά των γυναικών, που πολλές φορές παραμένει αδήλωτη και αθέατη, είναι η ενδοοικογενειακή βία. Η βία πίσω από κλειστές πόρτες οικειών. Σήμερα, στο κέντρο της Πάτρας, γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πατρινών στην κατεύθυνση αυτή. Και κυρίως, να βγει προς τα έξω το μήνυμα ότι η καταγγελία τέτοιων φαινομένων δεν πρέπει να είναι ταμπού. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο γίνεται για αυτό το άσχημο θέμα, το οποίο έχει πάρει και μεγάλες διαστάσεις στις μέρες μας, λόγω και της κρίσης υπάρχουν προβλήματα στις οικογένειες και το ξέσπασμα δυστυχώς είναι κατά του αδυνατού φύλου. Η βία είναι μόνο βία και δεν θα πρέπει να γίνεται για κανένα λόγο. Οι γυναίκες θα πρέπει να καταλάβουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να μιλάνε. Αν υπάρχει κάποιο όντως πρόβλημα, μέσα στο φυλάδιο υπάρχει το τηλέφωνο το οποίο μπορούν να πάρουν δωρεάν να πούν το πρόβλημά τους, κάποιος να τους ακούσει και να έρθει και η βοήθεια. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτικά. Μία στις 5 γυναίκες κακοποιείται είτε λεκτικά, είτε ψυχολογικά, είτε σωματικά. Και αν βάλουμε μέσα στις μορφές της βίας το τράφικ και τη σεξουαλική παρενόχληση, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός μεγαλώνει πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που αφορά την κάθε γυναίκα προσωπικά, δεν πρέπει να ενοχοποιείται γι' αυτό. Ίσα-ίσα που πρέπει να βγαίνει έξω, να το εξωτερικεύει και πρέπει η πολιτεία να σταθεί πολύ κοντά και πολύ καλά απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλα θύματα βίας. Εσείς ως συμβουλευτικός σταθμός γίνεστε αποδέχτες τέτοιων νοσηρών φαινομένων? Ναι. Έχουμε δει περίπου, λειτουργούμε εδώ στην Πάτρα καταρχήν από το 2012. Στα 4 χρόνια αυτά έχουμε δει πάνω από 1000 γυναίκες. Μιλάω για βία, καθαρά περιστατικά βίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και στην πόλη μας. Βία όλων των μορφών, περισσότερο όμως ενδοοικογενειακή βία. Φαντάζομαι θα είναι και πολύ περισσότερα τα περιστατικά που δεν καταγράφονται, δεν αναφέρονται. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα ταμπού, όπως ξέρετε. Κρατιέται πάρα πολύ καλά κλειστά μέσα στους 4 τοίχους του σπιτιού. Ντρεπόμαστε γι' αυτό. Οι ίδιες οι γυναίκες που το βιώνουν νιώθουν πάρα πολύ ενοχή, νιώθουν ντροπή για όλο αυτό, συν το φόβο και όλα τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι μέσα σε ένα καθεστώς κακοποίησης και οι ίδιες οι γυναίκες θυματοποιούνται. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η γυναίκα να βγει προς τα έξω. Αυτό προσπαθούμε, μέσα στο Συμβουλευτικό Κέντρο προσπαθούμε να την ενισχύσουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή ψυχολογική, κοινωνική υποστήριξη, νομική και συμβουλευτική απασχόληση. Άρα λοιπόν ερχόμενη μία γυναίκα στο κέντρο μας μπορεί μέσα στο ίδιο το κέντρο να έχει πολλαπλή βοήθεια. Εφαρμόζουμε αυτό το μοντέλο που λέμε ολιστική παρέμβαση, δηλαδή από όλες τις πλευρές. Καταλαβαίνετε, μία κακοποιημένη γυναίκα είναι οικονομικά εξαρτημένη. Άρα λοιπόν για να κάνει το βήμα θέλει δουλειά. Έχουμε σύμβουλο απασχόλησης για να μπορέσει να διευθετήσει τα θέματά της, να προβεί σε διαζύγιο, να φύγει. Χρειάζεται νομική υποστήριξη. Συν τη συμβουλευτική και την κοινωνική υποστήριξη. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πακέτο, δωρεάν βέβαια, σας είπα ότι είμαστε της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, με πάρα πολύ σεβασμό στη γυναίκα, με απόλυτη αχεμήθεια. Είμαστε ανοιχτοί από τις 8 μέχρι τις 4. Καλό όλες τις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή τους. Πρέπει αυτό να βγει, να πάψει να τις ενοχοποιεί. Πρέπει όλες μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε να μην ξαναμιλήσουμε για βία. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.